Χαρούμενο. Μισό λεπτό. Η ψυχή του το ξέρει. Δεν θα κάνει δηλώσεις, θα είναι σύντομο. Σήμερα καταθέσαμε την πρότασή μας στους θεσμούς. Μια πρόταση με ισοδύναμα μέτρα που έχει όμως ως βασικό κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη. Για πρώτη φορά τα βάρη δεν πηγαίνουν στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Προστατεύουμε τις συντάξεις και τους μισθούς, προστατεύουμε τη μέση οικογένεια, τη λαϊκή οικογένεια και για πρώτη φορά καλούνται να επομισθούν βάρη αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να τα επομισθούν, προκειμένου να μπορέσουμε να φύγουμε οριστικά από αυτή την κρίση. Από αυτή την κρίση που έχουμε μπει εδώ και 5 χρόνια. Η πρότασή μας έχει γίνει αποδεκτή ως βάση συζήτησης από τους θεσμούς. Χρειάζεται όμως να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για λίγες ώρες, τα επόμενα 2-24 ώρα, ακριβώς διότι δεν επιθυμούμε μία αποσπασματική και περιορισμένη χρονικά συμφωνία. Θέλουμε μία συνολική και βιώσιμη λύση που θα συνοδεύεται από ένα ισχυρό αναπτυξιακό πακέτο και ταυτόχρονα που θα καθιστά βιώσιμη την ελληνική οικονομία και την δυνατότητα της χώρας πολύ σύντομα να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της. Πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρξει, ότι στόχος μας είναι να έχουμε εξασφαλίσει και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας απολύτως για το επόμενο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Συνεπώς, κριτήριο κοινωνική δικαιοσύνη, ισοδύναμα μέτρα, αποδεκτά από τους θεσμούς, κριτήριο για μας η οικονομική βιωσιμότητα, το βιώσιμο χρέος, το ισχυρό και εμπροστοβαρές αναπτυξιακό πακέτο. Μετά από όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι πλέον, για να χρησιμοποιήσω μια φράση που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η μπάλα...